Αποστόλη! Έλα! Τι έγινε? Ου και στα μούτρα σου. Όχι ου τέτοιο ρε. Λίτσα, έχω μπανάνα. Κατάλαβα. Λούμπρικο. Ναι. Τι θες? Τι να θέλω, ρε, τι να θέλω. Τι χαρά είναι αυτή που μας δώσαν τα παλικάρια, ρε. Ποια παλικάρια απ' όλα? Παλικάρια της eFood, ρε, Αποστόλη. Γιατί παίρνουμε πολλές χαρές τελευταία και δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Ναι, μιλάμε για κανονική χαρά όμως, από κανονικά παλικάρια. Α. Είχα πάρει τη Δευτέρα και είχαμε πει τότε που η eFood είχε κάνει την πρόταση ότι αν θέλουν να μείνουν μετρήμενες συμβάσεις. Και σε είχα ρωτήσει αν αυτό είναι όντως νίκη. Γιατί λέγαμε ότι είναι νίκη. Αυτό που έγινε είναι νίκη. Αυτό που έγινε είναι νίκη. Γιατί 2016 θα είναι με συμβάσεις αορίστου. 2016, συνάδελφοι, από αύριο θα είναι με αορίστου χρόνου σύμβαση. Θα προσληφθούν οι άνθρωποι και θα έχουν μόνιμη δουλειά και δεν θα μπορούν να απολυθούν ένα τρίμηνο. Θα πρέπει να πάρουν αποζημίωση για να απολυθούν. Θα έχουν εργασιακά δικαιώματα. Και τα παλικάρια της eFood καταφέρανε τη μεγαλύτερη νίκη της γενιάς μας και μας δείχνουν το δρόμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτοκτοφρένεια τι? Πώς? Αυτοκτοφρένεια. Πώς να το πούμε αυτό? Αυτόκτονες Έλληνες, πώς να το πούμε αυτοκτοφρένεια? Μπορείτε απλά να μην είστε μαλάκας, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς, συγχαρητήρια στους εργαζόμενους του eFood για την νίκη τους. Αν και να σημειώσουμε ότι έχει βγει καινούριο eFood στο Play Store με άλλο όνομα, αλλά είναι της eFood, μην πατήσετε μαλάκες και πάτε και το κατεβάσετε το άλλο, καινούριο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε φίλε. Για δέκατη χρονιά, ρε γαμώ, το πάλι δεν θα καταφέρω να πάω στο φεστιβάλ. Για δέκατη χρονιά. Είμαι εν πλώ, ρε φίλο, ναυτικό είμαι. Είμαι εν πλώ. 10 χρόνια αυτή την ημερομηνία λείπει κι εσύ. Ρε γαμώ το δηλαδή. Δεν έχει τύχει ποτέ. Τι να πω. Πάντως. Μήπως το κανονίζεις κι εσύ έτσι να λείπει Σεπτέμβρη για να βρει δικαιολογία. Μήπως έχεις ρεφορμήσει. Έχω ρεφορμήσει, ναι. Ψηφίζω κουκουέ, αλλά φεύγει. Δεν ξέρω αν ψηφίζει κουκουέ. Μήπως με αυτά και με αυτά καλό βλέπει και το ΣΥΡΙΖΑ, το Βαρουφάκι. Πώς λένε το φεστιβάλ που έκανε το. Τέτοια του ΣΥΡΙΖΑ πρόπερση, μωρέ. Σπούτνικ το λέγανε, πώς το λέγανε. Σπούτνικ, ναι, το θυμάμαστε όλοι με ξεχωριστή επιτυχία. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία. Εκεί θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ φεστιβάλ. Να πα. Που έχει κάτι δευτερότριτου. Θα πάω στο Σπούτνικ να πούμε που είναι ό,τι καλύτερο σε φεστιβάλ κυκλοφορεί. Άσε μα, Αποστόλη. Τις ευχές μου θέλω να στείλω στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Είναι δεδομένη έτσι κι αλλιώς. Και σε εσά, παιδιά, τις ευχές μου και συνεχίστε έτσι. Να σας ακούμε. Γεια σου, Απόστολε, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν φεύγει ο Μπογδάνος, πίνετε ή μετά αλλάζετε εσείς ρούχα για να μην κάθετε την ίδια καρέκλα που είναι η βρωμή? Κοιτάμε απλά να μην έχουμε, να μην ακουμπάμε. Φέρνει δικιά σου καρέκλα? Όχι, φέρνω δικιά μου στολή. Α, ναι, μπράβο. Σωστό, ναι. Σωστό. Αυτό ήταν πολύ καλό, μπράβο. Ναι, μωρέ, είμαστε λίγο χειρουργείο, αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Ερώτημα. Η κυρία Τρέμη, καλά είπε ο κύριος Κουτσούμπας, καλά και ο κύριος Καλαμούκης, αλλά η κυρία Τρέμη μίλησε για λούμπεν προλεταριάτο και το κατάπιε. Και ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Καλαμούκης. Γιατί ήταν λούμπεν το προλεταριάτο αυτή που βγήκε στη Μητρόπολη? Ερώτημα. Ναι, για το site ήταν, για το λούμπεν έλεγε. Ποιο? Το site, το λούμπεν. Το έλεγε η Τρέμη, το είπε. Εντάξει, άμα το πει Τρέμη, τέλος. Επειδή την έχουν περιλάβει μάλλον, γι' αυτό δεν ξέρω. Ναι, αλλά εσείς το κατάπιε, δεν αντιδράσατε. Δεν αντιδράσαμε, όχι. Αν αντιδρούμε σε κάθε μαλακία καθενός, είναι λίγο θέμα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά. Έλα ρε κουνούμαλε. Έλα. Έλα να σου πω, να ξεκινήσουμε όμορφα. Λοιπόν, Μητσοτάκη, ξέρεις εσύ, μπιπ, έτσι. Ξέρει. Και να μην το πεις πια δεν έχει διαφορά. Εννοείται, με το που λες Μητσοτάκη είναι η συνέχεια, η φυσική συνέχεια, ε. Πλέον ναι, το ξέρουμε μέχρι και τα πεντάχρονα. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ο Μπογδάνος ξέρει ότι κι αυτός μπιπ. Ξέρει, αν δεν το ξέρει, πώς δεν το ξέρει. Γεια σας, έχω πέος και μουσι. Ότι είναι ρουφιάνος, ή μάλλον ότι δεν είναι ρουφιάνος. Το ότι μπιπ το ξέρει. Νομίζω το ξέρει, πάνε μαζί. Πάνε μαζί και κάτι ακόμα. Δεν μου λες εκείνο που βγάλανε για δήμαρχο. Σε ποιον από όλους τους δήμους? Στο δήμο της Αθήνας. Υπάρχουν τα μάτια του δημάρχου, ο ενθουσιασμός του δημάρχου. Δηλαδή τέτοιο ταλέντο είχαμε καιρό να δούμε. Βέβαια, εσάς σας φέρει γιατί παίρνετε δουλειά δωρεάν, έτσι. Τώρα παίρνετε τζάμπα. Τι να λέμε. Και κάτι τελευταίο για τους νέους, γιατί εμείς οι πιο ηλικιωμένοι κάπως είμαστε ψιλοκαβατζωμένοι. Την επόμενη φορά οι μαλάκες να μην πάνε για μπάνιο και αφήσουν το μαλάκα τον κούλι και τα νούμερα σαν τον κούλι να βγουν με 20%. Να πάνε να ψηφίσουν και πριν ψηφίσουν να σκεφτούν σε ποια τάξη ανήκουν. Πού ανήκουν ταξικά. Γιατί ο πόλεμος πάνω απ' όλα είναι ταξικός ο πόλεμος. Αυτά είχα να πω, Αποστόλη μου γλυκέ.
Χαίρετε, Ελληνοφρένια εκεί. Ποια? Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Εσείς είσαστε αποστολή. Εγώ είμαι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Πείτε το. Με ενθουσίασε πολύ ο τρόπος με τον οποίο ετονίσατε την Πέμπτη την αντίθεση μεταξύ των δύο κόσμων. Από τη μια μεριά ο κόσμος στολουσμένος στον ήλιο και στα γέρη, που λέει και το τραγούδι, στη μυρουδιά της φρεσκάδας της ζωής. Ορίστε. Μ' αρέσει το ποιητικό σας ίστρος, ναι. Ναι, ο κόσμος της αγάπης για τον άνθρωπο, του πραγματικού αξεπέραστου μεγαλείου. Από την άλλη, ο κόσμος του σκότου, του ζώθου, του σκοταδισμού, των μισάνθρωπων, των σκατόψυχων, όπως είπατε κι εσείς, των ρατσιστών, των φασιστών που βάζουν στο σημάδι τους πιο κατατρεγμένους, τους πιο ανίσχυρους. Από τη μια το άκουσμα του επιτάφιου, από την άλλη να νιώθεις μια ψυχική ανάταση με το άκουσμα αυτό, από την άλλη το άκουσμα του περιεχόμενου του λόγου από μεριάς Αρχιεπισκοπής Πειραιά για το μεγαλειώδες έργο του Θοδωράκη. Αν μπορείτε να το ξαναβάλλετε στην εκπομπή σας. Τι θα ακούμε, παιδί μου, θα κάνουμε το σκοταδισμό μόδα, πόσο να αντέξεις? Ναι, αλλά τονίζεται το φως απέναντι στο σκοτάδι. Σωστό. Μετά από όλα αυτά μου έρχονται στο νου τα λόγια του Βρετάκου όταν λέει «Χωρίς τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες το φως του ήλιου». Σας παρακολουθώ συνέχεια, με ενθουσιάζετε, με συγκινείτε. Σας εύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα που κάνετε από το δικό σας μετερίζει. Θαυμάζω το οξύ αφοπλιστικό πνευματόδικο στοιχείο που διαπερνάει το λόγο σας. Να μην παραλείψω να εκφράσω τη χαρά μου για την νίκη του αγώνα των διανομέων της Seafood. Έχετε γράψει ολόκληρο, κατάλαβα, λογίδιο. Ναι. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις, αγόρι μου? Καλά, εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Τελικά, με την κηδεία που επέλεξε ο αείμνηστος, δικός μας ήταν. Θρησκευτική κηδεία, με εμάς έγινε υπουργός, συγχωρεμένο το Μητσοτάκη, οπότε δεξιούλης ήταν ο Θεοδωράκης. Τώρα μην τα λέμε τώρα. Έτσι δεν είναι, συμφωνείς? Η λιθιότητα δεν έχει όριο, δεν είχα καμία αμφιβολία. Ξέρουν η λιθιότητα του Μητσοτάκη, τον έκανε πρωθυπουργό, υπουργό? Όχι. Δεν θέλω να σε ενημερώσω για ποιανού μιλάω, θα ταραχτείς. Του Μίκη που είπε η Καραμαλή η τάξη που. Η δικιά σου δεν περνάει από το μυαλό σου, το φαντάστηκα. Όλα αυτά που έχουν εσύ που έχουν. Όχι, ναι, πολύ καλά τα λες εσύ, πολύ καλά. Και όλα αυτά για να βάλουν φυλακή τον Αντρέα Παπανδρέου. Και για την κάθαρση και για τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή. Αχ, Θεέ μου, τι κυκλοφορεί εκεί έξω, τι κυκλοφορεί εκεί έξω πραγματικά. Κάθε πότε πάτε στο Σύνταγμα, μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα? Εγώ δεν έχω περάσει ποτέ το Σύνταγμα. Κακός, είναι πολύ όμοιοι σου εκεί. Στην πλατεία. Ναι, τους σολιάδες εννοείς? Όχι, όχι, κάτι άλλο με κάτι τεράστιες εικόνες της Παναγίας και του Παπαδόπουλου και κάτι τράγους εκεί με πετραχίλια. Μάλιστα. Θα τέριαζε στο διάκοσμο τη συγκεκριμένη διαδήλωση. Γεια σα, Αποστολάκο. Γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια σας και σας. Καλησπέρα, χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Τας Εσπέρας και τας Νύκτας και τας Κολοτρυπίδας. Α, ωραία γλώσσα. Αποστολή. Πρώτον θέλω να διαμαρτυρηθώ το ότι θα μας αντιγράψει ο Τούρκος. Έβλεπε το έργο. Ναι, είχε ναι. Άποψη. Του άρεσε. Σας έκανε μια παρατήρηση. Μετά πήγα... Σας είπε, Κώστα, αυτό δεν το κάνεις έτσι, κάνε το αλλιώς. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο έργο και ότι γι' αυτόν είναι ένα παράδειγμα για αντίστοιχα έργα που θέλει να κάνει στην Κωνσταντινούπολη. Τι να αντιγράψει, καλέ. Τι να... Έχει δει τι θα αντιγράψει. Αυτά που είδε, αυτά που του δείξε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης. Μπράβο. Όχι, μπράβο γιατί τα ζήλεψε. Μπράβο. Καλώς και αυτός. Δεν δέχομαι να μας αντιγράψουν τα Τουρκαλά. Με την καμία. Θα κάνω δηλαδή ναι. Και δεύτερον, Αποστόλη, τώρα σοβαρά το λέω. Θέλω βοήθεια. Σε τι? Θέλω ένα καλό ψυχίατρο. Μα δεν έχεις ανάγκη. Γιατί? Δεν έχω ανάγκη. Μου φαίνεσαι πολύ κανονική. Γιατί έχω. Ρε παιδί μου, λέω. Ακούω. Άψολη λειτουργία. Το είπε. Που όπως βλέπουμε και από την άψολη λειτουργία του προγράμματος Ελευθερία εδώ στην πατρίδα μας. Η οικονομία ζήν, εκτοξεύεται. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία ζήν. Τα σχολεία τέλεια. Τέλεια. Πιο τέλεια δεν έχουν γίνει ποτέ. Ο μέσος όρος μαθητών ανατάξει στην επικράτεια είναι 17 μαθητές. Όλα τέλεια. Και εγώ βλέπω αντίθετα πράγματα στην καθημερινότητά μου. Ζω ένα μπανικό. Τράβα στον ψυχίατρο και πάει ξεκουβάλα, παράτα μας. Και πού δεν το βράχω τον ψυχίατρο? Δεν με νοιάζει. Πού, ποιο μπαίνει? Τσα, δεν με νοιάζει. Τι ποιο ψυχίατρο έχει? Αυτόν, 1-0.
Έλα, Αποστολή. Έλα. Πήρα πριν και δεν είχα σήμα. Α, τώρα έχεις. Τώρα έχω. Να σου πω, θέλω να ενημερώσω, δεν ξέρω αν πολύ ο κόσμος ξέρει τι γίνεται με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και τον αγώνα των εκπαιδευτικών. Για πες. Λοιπόν, η αγαπητή κυρία Κεραμέως, μετά από 2 χρόνια που τα σχολεία είναι κλειστά, θέλει να τα αξιολογήσει. Ενώ στο εξωτερικό, ας πούμε, η διαδικασία της αξιολόγησης έχει παγώσει λόγω πανδημίας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει οι σχολεία εταιρείες θα αξιολογούνται, θα δημοσιοποιείται η αξιολόγηση της κάθε σχολικής μονάδας, θα είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε χορηγούς για χρηματοδότηση, να κάνουμε παραστάσεις και να κόβουμε εισιτήρια από τους γονείς για να βρίσκουμε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε τη σχολική μονάδα. Και αυτό, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, καταλήγει σε σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της κάθε περιοχής. Αναγκάζει τον εκπαιδευτικό, βάζει το χέρι στην τσέπη του εκπαιδευτικού για να βάλει ο εκπαιδευτικός το χέρι στην τσέπη του γονέα. Και αποτέλεσμα επίσης να είναι εκπαιδευτικοί φοβισμένοι που θα ασχολούνται με γραφειοκρατικά θέματα και όχι τη δουλειά τους με στην τάξη και το παιδαγωγικό τους έργο. Και σε αυτό, την προηγούμενη φορά που έγινε η πρώτη απόπειρα να γίνει αξιολόγηση την Άνοιξη, οι εκπαιδευτικοί απάτησαν με 95% αποχή απεργία. Γι' αυτό το καλό μας Υπουργείο αποφάσισε να μας απειλήσει και να μας τρομοκρατήσει με πρόστιμα έως και το μισθό ενός χρόνου ή το να απαγορεύσει να συμμετέχουμε σε κρίσεις τελεχών, να γίνουμε διευθυντές, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί θα κάνουμε απεργία αποχή. Που δεν είναι ότι δεν το θέλουμε επειδή είμαστε τεμπέληδες, επειδή αυτό είναι κατά του δημοσίου σχολείου και των παιδιών και κατά των εκπαιδευτικών. Λίγο να ενημερωθεί ο κόσμος, οι εκπαιδευτικοί δεν το βάζουμε κάτω, έχουμε μεγάλο ποσοστό απεργίας αποχής και περιμένουμε και είμαστε έτσι σε εγρήγορση με τη ΔΟΕ να μας οργανώνει. Αυτό ήθελα να πω. Αυτή η Κύπρια που σου τηλεφώνησε και σου είπε να έρθει από την Κύπρο για να σε δει και τέτοια. Για να έρθω, είδα Αθήνα, είδα Θεσσαλονίκη, να δω την παράστασή σου. Από πού είσαι? Είμαι στην Κύπρο. Στην Κύπρο? Στην Κύπρο. Μωρή, πας καλά. Θα ερχόσουν από Κύπρο. Κανονίστε να έρθω εγώ στην Κύπρο. Είναι αυτή που είχες βρήσει πριν από 4-5 χρόνια, όταν η κοπέλα πήρε κάτι και είπε κάτι υπέρ των προσφύγων, αλλά είσαι τόσο ντουγάνι μερικές φορές που δεν το πιάσες. Η κοπέλα μιλούσε υπέρ των προσφύγων και εσύ την προσέβαλες. Κράτησε έκανα. Γιατί? Γιατί έτσι. Κακό. Είμαι σκληρός.